Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 26 Φεβρουαρίου του 2023. Δύο ημέρε έμεινε για να φύγει αυτό ο μήνα. Οι εξελίξει τρέχουν. Θα ξεκινήσουμε και πάλι από το θέμα τη Ουκρανίας. Παρατηρώ βασικά δύο, σε δύο περιοχές υπάρχουν σχετικές εξελίξεις θα έλεγα. Ξεκινάμε από τον Μπαχμούτ. Εκεί η Βάγνερ συνεχίζει να έκανε μία διείσδυση προς το κέντρο της πόλης. Έχει φτάσει κοντά στο κέντρο της πόλης από ανατολικά και επίσης από βόρειο-δυτικά έχει πάρει αυτές τις δύο μέρες, δύο-τρεις οικισμούς που θεωρούνται συνοικίες του Μπαχμούτ και νότια επιτίθεται σε μία νότια-δυτικά επιτίθεται σε, μια, σε ένα χωριό που βρίσκεται έξω δυτικά του Μπαχμούτ που αν καταλάβει αυτό το χωριό αποκόπτεται εντελώς, τον το Μπαχμούτ από ε, τα υπόλοιπα μέτωπα θα έχει περικυκλωθεί δηλαδή πανταχώθεν ε, στο Βουλεντάρ είδα ένα βίντεο δεν ξέρω αν είναι αλήθεια έχουν κάνει μια προέλαση δυτικά ανατολικά του Βουλεντάρ αλλά είδα μια, ένα βίντεο όπου πήγαιναν τεθρακισμένα οχήματα του Ρωσικού στρατού και έπεφταν είτε πάνω σε ναρκοπέδια, είτε πάνω σε πυρά ε, αντιαρματικά ή πυρά αρμάτων. Είχε αρκετές καταστροφές, δεν, φέτη, δεν φαίνεται να πέτυχαν κάτι για τον οικισμό του Βουλεντάρ. Επαναλαμβάνω, είχαν μια προέλαση ανατολικά, μερικά ένα-δύο χιλιόμετρα. Και στο βορρά υπάρχουν και εκεί ορισμένες μικρές, μικρά κέρδη εδαφικά, Αυτά ο σοηγού δήλωσε, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε στο ΤΑΣ, στο Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ, ότι εάν ε, 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 την ανησυχία του για την ε, συνεχιζόμενη αποστολή όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση και είπε ότι «αναλόγως με τα όπλα που δοθ, θα δοθούν, εμείς θα απομακρύνουμε την απειλή επεκτείνοντας τα σύνορά μας δυτικά». Ήταν δηλαδή μια απειλή, ότι θα δημιουργήσουμε μια ζώνη ε, όσο δυτικότερα γίνεται για να μην μπορούν να φτάσουν τα όπλα που δίνουν οι δυτικοί στην ε, Ρωσία. Φυσικά αυτό υπάρχει μια αντίφαση γιατί όπου και να πας από τη στιγμή που το κάνεις ρωσικό έδαφος πάντα θα σε εκτυπούν. Αλλά εν πάση ρωτώ, μεταφέρω ότι άκουσα, ότι διάβασα. Επίσης, ε, εντάξει αυτές να δούμε τις, ε, είδαμε ότι η Νέντ Πράις, η... ο Νεντ Πράις ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι για τις ΗΠΑ η Κρυμαία είναι έδαφος της Ουκρανίας αυτή η δήλωση μια μέρα μετά την συμπλήρωση ενός έτους από την εισβολή έχει ένα πολιτικό νόημα έχει ένα συμβολισμό δηλαδή δικαιώνει τις προσπάθειες της Ουκρανίας που θα κάνει για να ανακαταλάβει την Ταβρίδα, την Κρυμαία. Επίσης υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση. Η Wall Street Journal λέει ότι τρεις ευρωπαϊκές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, σχεδιάζουν να κάνουν αμυντικό σύμφωνο με την Ουκρανία για να τις δώσουν δηλαδή αμυντικές διαβεβαιώσεις ότι στηρίζουν την άμυνα της Ουκρανίας. Τώρα αναλόγως του τι θα έχει το περιεχόμενο αλλά εδώ πλέον μιλάμε για μία άλλου είδους εμπλοκή. Ε... Θα περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό και αφού τελειώσαμε με αυτό να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι όπως είπαμε ο Σοηγού δήλωσε την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη ροή δυτικών όπλων αλλά είχαμε και μια δήλωση από τον πρόεδρο της Ρωσίας τον Πούτιν σχετικό για το θέμα, σχετική για το θέμα ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει υπόψη της τις πυρηνικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ καθώς η υποαμερικανική ηγεσία συμμαχία επιζητά την ήττα της Ρωσίας όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Δίσον Τάς. Στις σημερινές συνθήκες, όταν όλες οι εξέχουσες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι ο βασικός του στόχος είναι να μας προκαλέσουν στρατηγική ήττα, ούτω ώστε ο λαός μας να υποφέρει, όπως λένε, πώς, θα μπο πώς μπορούμε να αγνοήσουμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες υπό αυτές τις συνθήκες. Δήλωσε ο Πούτιν στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Ράσια 1, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση θέλει να εξοδοθρέφει τη Ρωσία. Έχουν ένα στόχο, να διαλύσουν την πρώην Σοβιτική Ένωση και το θεμελιώδες τμήμα της, τη Ρωσική Ομοσπονδία, ανέφερε ο Πούτιν. Ο Πούτιν κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι συμμετέχει στη σύγκρουση στην Ουκρανία, προμηθεύοντας με όπλα τις δυνάμεις του Κιέβου. Στέλνουν όπλα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Αυτό συνιστά πραγματικά συμμετοχή, δήλωσε ο Πούτιν. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν, αν και εμέσως στα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι για να κάνει ο, ο Πούτιν αναφέρεται ε, αφενός με να έχει παγώσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στην start, ε, στην New START, στην συμφωνία με βάση την οποία οι δύο χώρες ε, δεχόντουσαν να έχουν υποέλεγχο τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών. Νομίζω η κάθε μία να κρατάει στην αρχή ήταν 2.000 και τώρα ήταν τις έρχεσαν στις 1.500. Παγώνοντας τη συμμετοχή της δείχνει ότι ε, καταρχάς γιατί πάγωσε τη συμμετοχή η Ρωσία. Διότι ε, θέλει να συμπεριληφθούν και τα πυρηνικά της Γαλλίας και της Αγγλίας. Διότι έχει γίνει μια αναφορά από το ΝΑΤΟ και η, αυτό που λέει ο Πούτιν, δηλαδή αυτό είναι, δεν αναφέρεται στα πυρηνικά των ΥΠΑ, στα πυρηνικά των ΝΑΤΟ. Θέλει να συμπεριληφθούν και, αυτ, και αυτά στη, συνο, στη συμφωνία New Start, δεν το δέχονται οι άλλοι και γι' αυτό με αυτό το λογικό το, το πάγωσε. Αλλά το γεγονός ότι ξαναέρχονται τα πυρηνικά στο προσκήνιο δεν είναι καλό ιονός για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που και εκεί δεν έχουμε καλό ιονό. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις για το ενδεχόμενο να στείλει η Κίνα οπλικά συστήματα, θανατηφόρα μάλιστα όπως τα αναφέρουν, γιατί θα μπορούσε να στείλει εξαρτήσεις, κράνη δεν είναι θανατηφόρα, να στείλει οπλικά συστήματα, εκεί είναι αμυντικό υλικό, δεν είναι οπλικά συστήματα, να στείλει οπλικά, θανατηφόρα οπλικά συστήματα στην ε, Ρωσία, και είχαμε δηλώσεις και από τον Τζέικ Σάλιβαν, το σύμβολο ασφαλείας του Λευκού Ίκου, αλλά και από τον διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών των, της CIA, τον κύριο Μπέρντς. Για να δούμε τι είπαν και μετά να κάνουμε ένα σχόλιο. Η Κίνα δεν έχει προχωρήσει στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας που θα, μπορούσε, που θα βοηθούσε την Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές πίσω από κλειστές πόρτες ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές συνέπειες για την Κίνα. Δήλωσε σήμερα ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Ιήκου, Τζέικ Σάλιβαν. Μιλάμε τώρα, απείλησαν την Κίνα, αλλά θα σας πω τι πιστεύω γι' αυτό. Το Πεκίνο θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, αν δηλαδή θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια, αλλά αν ακολουθήσει αυτήν την οδό, αυτό θα συνοδευτεί από πραγματικό κόστος για την Κίνα. Προειδοποίησε ο Τζέικ Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή State of the Union στο CNN. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τους Κινέζους ομολόγους τους για το κόστος, κρατήστε τη λέξη, που θα σήμαινε μια τέτοια απόφαση, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συζητήσεις αυτές που έγιναν πίσω από κλειστές πόρτες. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους απευθύνουν Έντονε προειδοποίησει προ την Κίνα τι τελευταίε ημέρε, πληθαίνοντα στις δημόσιε δηλώσει ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει στη Ρωσία ε, όπλα. Ο αρχηγός της CIA, William Burns, έκανε επίση σήμερα δηλώσει προ την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε πεπισμένοι ότι η κινέζικη ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολή θανατηφόρου εξοπλισμού στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη και δεν έχουμε στοιχεία για τρέχουσες αποστολές όπλων προς τη Ρωσία, δήλωσε ο William Burns στην εκπομπή Face the Nation του CBS. Ο Ρεπουμπλικανός Μάικλ Μακκόλ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπρασώπων, δήλωσε στην εκπομπή This Week ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίε Πληροφοριών έχουν στοιχεία ότι επιθετικά drones περιλαμβάνονται στα όπλα που η Κίνα έχει εξετάσει να στείλει στη Ρωσία. Λοιπόν, καταρχάς τι έχουμε να πούμε για το θέμα. Πρώτον ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν στοιχεία. Με κάποιο τρόπο τα συνέλεξαν και εκεί ζυγίζουν ότι αν αποκαλύψουν ότι γνωρίζουν μπορεί να αποκαλυφθεί η πηγή και ο τρόπος με τον οποίο είχαν αυτές τις πληροφορίες, εάν δεν αποκαλύψουν που η αποκάλυψη είναι και ένα μέσο αποτροπής, τότε πιθανόν να στείλει η Κίνα τα οπλικά συστήματα και να είναι η ζημιά μεγαλύτερη. Επέλεξαν το πρώτο λοιπόν να κάψουν το θέμα, τότε το, το γνωρίζουν, να το δημοσιοποιήσουν. Είδαμε τρεις αξιωματούχους. Σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, διοικητής της CIA και ο πρόεδρος, ο κύριος Μακόλ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας Εισβολής των Αντιπροσώπων. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα ότι σίγουρα οι Αμερικανοί κάτι ξέρουν. Όπως ήξεραν πρέπει να το πούμε και για την εισβολή. Η Ρωσία καθυσίγαζε τον κόσμο, δεν πρόκειται να εισβάλλουμε, ε, πέρυσι εννοώ πριν εισβάλλουν στην Ουκρανία, μάλιστα έκανα και χιούμορ, πέστε μας ποια μέρα λέτε ότι θα εισβάλλουμε και τελικά εισέβαλαν. Η CIA το ήξερε, οι Ηνωμένε Αμερική το ήξεραν. Εδώ και εδώ φαίνεται λοιπόν ότι κάτι γνωρίζουν. Το δεύτερο έχει να κάνει με το κόστο. Ξέρετε, εδώ τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τι ΗΠΑ και το ξέρουν οι Κινέζοι. Εάν σα έχω πει ότι υπάρχουν εταιρείε κολοσσή στι ΗΠΑ που αποτελούν και τεραχοκοκαλιά τη οικονομία που ακόμα δεν έχουν απεξαρτηθεί από, την, από, τις, από τις παραγωγικές δομές που έχουν στην Κίνα. Μιλάμε τώρα για εταιρείε κινητών, η Apple κτλ. Άρα εάν οι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν κυρώσεις στην Κίνα δεν θα είναι τα ίδια τα αποτελέσματα με τις κυρώσεις που, στη, που, επέβαλαν στη Ρωσία με τις κυρώσεις που επέβαλαν στη Ρωσία μπορεί να κέρδισαν κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια με τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν στην Κίνα θα χάσουν παραπάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια οι υπολογισμοί μου είναι αφαίρετοι, ιδιαίτερα για το δεύτερο αλλά είναι μια αφαίρετη εκτίμηση λοιπόν, ε, γιατί διότι με τις κυρώσεις που επιβάλαμε οι Ευρωπαίοι στην ε, Ρωσία υπέστη ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμύριων δολαρίων η Ευρωπαϊκή Αγορά. Γιατί το δούνε και λαβήνει ήταν μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Και ποιο είναι το, 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 αστείο. Ότι εμείς που τιμωρήσαμε τη Ρωσία, η Ρωσία πήγε αλλού, θα διαβάσετε, θα δούμε μετά ένα άρθρο, δεν είχε ζημιές, ζημιές είχαμε εμείς. Ε τότε τι διάολο κυρώσεις είναι αυτές με τι οποίε τιμωρούμε τον εαυτό μα. Θα τιμωρήσω τον εαυτό τη ΚΕΑ, γι' αυτό ανέφερα το θέμα. Πάντω, το θέμα τη ε, ε, το, το αποστολή όπλων τη ε, Κίνα είναι γεγονό ότι απασχολεί το σύνολο τη Δύση και όχι μόνο αυτό, το θέμα Κίνα απασχολεί το σύνολο τη Δύση. Ο Μακρόν είπε ότι θα πάει, ο Σούλτ νομίζω θα πάει στην Ιδία. Τέλο πάντων, όλοι ψάχνουν να βρουν στην Ασία. Στηρίγματα για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον νέο παράγοντα που εκτό από οικονομικό έγινε και γεωπολιτικό παράγοντα πλέον την Κίνα να αντιμετωπίσουν την επιρροή τη. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε γι' αυτό, να πάμε να δούμε τι λέει η Deutsche Welle για τι κυρώσει. Γιατί είπαμε για κυρώσει. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Και νομίζω, οικονομολόγοι δεν είμαστε, αλλά από την πρώτη μέρα είπαμε ότι οι κυρώσει πλήττουν αν η Ρωσία είχε ε, συναλλαγές με τρίτους και επιβάλαμε εμείς και σε αυτές τις συναλλαγές τότε θα έπληταν την Ρωσία και τους τρίτους. Όταν όμως οι συναλλαγές είναι Ευρώπη και Ρωσία είπαμε ότι θα πλήξουν και εμάς. Για κοιτάξτε λοιπόν εδώ τι έγινε και είναι από την Deutsche Welle και από πολύ δυνατούς ε, αναλυτές. Από τις πρώτες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να γράψουμε εδώ το σύστημά μας μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, από τις πρώτες μέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία άρχισαν οι κλειδονισμοί για τη ρωσική οικονομία. Υπό την ηγεσία των ΥΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα, το Ρούβλι υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας διπλασίασε τα επιτόκια και το χρηματιστήριο της Μόσχας έμεινε κλειστό για ολόκληρες μέρες. Με σοβαρέ και μαζικέ κυρώσει απειλούσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτε, ενώ ο Λευκό 20 είχε προβλέψει συρρήκνωση του ρωσικού ΑΕΠ κατά 15% το 2022. Όμω οι πλέον σκοτεινέ προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν. Μπορεί η ρωσική οικονομία να βρέθηκε ενώπιον σοβαρών προκλήσεων το 2022, αλλά οι τελικέ επιδόσει ήταν καλύτερε από τι αναμενόμενε. Βέβαια, είναι αδύνατο να έχει κανεί πλήρη εικόνα καθώ πολλά οικονομικά στοιχεία θεωρούνται πλέον απόρριτα με απόφαση του Κρεμλίνου. Πάντως η Αλεξάνδρα Βακρού, επικεφαλής του Davis Center για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Harvard, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρ, λέει στην Deutsche Welle ότι η πλήρης κατάρρευση δεν επήλθε, αλλά θα ήταν ρεαλιστική η εκτίμηση για πτώση του ρωσικού ΑΕΠ κατά 3 έως εκατοστιαίες μονάδες στους περασμένους 12 μήνες. 3 με 4% δηλαδή έπεσε το ρωσικό ΑΕΠ, αντί 15 που υπολόγιζαν. Λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ. Ο Κρίς Γουίφερ, που εργάστηκε επί 25 χρόνια ως σύμβουλο επενδύσεων στη Ρωσία, σημειώνει ότι στις αρχές του πολέμου επικρατούσε κλίμα έντονης απεσιοδοξίας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που πολλές δυτικές εταιρείε έφευγαν. Ωστόσο, επισημαίνει, γύρω στο Μάιο η εικόνα βελτιώθηκε και άρχισε να γίνεται σαφέ ότι δεν πρόκειται να επελυθευθούν οι πλέον απεσιόδοξε προβλέψει για την ρωσική οικονομία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την καλύτερη, σε σχέση με τι αρχικέ εκτιμέσει, πορεία τη ρωσική οικονομία. Κύριος λόγο είναι η ασφαλώ, η συνέχιση εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2022. Στι αρχέ του πολέμου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε επιβάλει σχετικέ κυρώσει καθώ έβλεπε ότι και η ίδια εξαρτάται από τι εισαγωγέ ρωσική ενέργεια. Και ενώ συνεχίζονταν οι εξαγωγέ τη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία αναζήτησε και βρήκε νέου αγοραστέ στην Κίνα, στην Ινδία και αλλού, με αποτέλεσμα η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα, ακούστε, να καταγράφει για το 2022 έτο κυρώσεων εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ ύψου 227 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έβαλαν κυρώσει Ανέβηκαν οι τιμές στο Θεό και αντί για να έχουν ε, 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 έλλειμμα πλεόνασμα 227 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την οικονομία της Ρωσίας αυτό είναι... Με τα χρήματα αυτά η Μόσχα κατάφερε να μετριάσει τις επιπτώσεις γιατί άρχισε να επιδοτεί και έτσι απέφυγε και τη, τα ρήγματα στην κοινωνία. Έτσι παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα γύρω στο 4% το ποσοστό ανεργίας. Βεβαίω η σχετική στατιστική αλλοιώνεται γιατί πολλοί είναι στο μέτωπο, άλλοι έφυγαν κτλ. Ένα άλλο λόγο για τι απρόσμενε αντοχέ τη ρωσική οικονομία έγκυται στην ιδιαιτερότητα των κυρώσεων. Όπω επισημαίνει η οικονομολόγο του Χάρβαρτ Αλεξάνδρα Βακρού, σε χώρε όπω η Βενεζουέλα, το Ιράν και η Ρωσία, οι κυρώσει δεν έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό γιατί κατά τεκμήριο οι κυρώσει είναι αποτελεσματικέ τη στιγμή που επιβάλλονται, δηλαδή ως αποτροπή. Από τη στιγμή που άλλος θα κάνει αυτό για τον οποίο τον απειλείς, από εκεί και μετά λέει ότι δεν έχουν, ε, έχουν, απολέσει την ισχύ τους. Συνηθισμένη στη διαχείριση κρίσεων η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, προχώρησε το Φεβράριο και το Μάρτιο σε αποφασιστικά βήματα, αυξάνοντας τα επιτόκια. Με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε ο πληθωρισμός και αποφεύθηκε ένα bank run στις τράπεζες, κατάρρευση των τραπεζών δηλαδή. Αναλυτέ όπω ο Κρι Γουίφερ εκτιμούν ότι η τελευταία δεκαετία των κυρώσεων μετά την προσάρτηση τη Κρυμαία έχουν σκληραγωγήσει και την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, τη Ρωσία στη διαχείριση κρίσεων με αποτέλεσμα να μην είναι οι επιπτώσει από τι κυρώσει τέτοιε που θα περίμενε η Δύση. Σημαντικό παράγοντα είναι βέβαια η ενίσχυση εμπορικών συναλλαγών με την Ινδία και την Κίνα. Πραγματική άνθηση γνωρίζει το εμπόριο μεταξύ αυτών των τριών χωρών. Συν τη άλλη, η Ρωσία αποφελείται από τι αποκαλούμενε παράλληλε εισαγωγέ. Δηλαδή, τα προϊόντα, τα δυτικά προϊόντα τα προμηθεύεται από άλλε χώρε. Κίνα, Ινδία, Τουρκία, ε, χώρες χώρε τη Κεντρική Ασία. Η Αλεξάνδρα Βακρού θεωρεί ότι η Κίνα είναι ο μεγάλο κερδισμένο από τη νέα ισορροπία δυνάμεων, καθώ εντείνεται η εξάρτηση τη Μόσχα από το Πεκίνο. Πάλι τώρα θα πείτε, μα εδώ δεν τα λέγαμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, σπρώχνονται τη Ρωσία στην αγκαλιά τη Κίνα και μετά πώ θα αντιμετωπίσετε την Κίνα, όταν θα έχει και την υποστήριξη τη Ρωσία. Οι μεγάλοι στρατηγιστέ τη Δύση δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η Κίνα δεν ενδιαφέρεται για τη Ρωσία, επισημαίνει η κυρία Βακρού. Καθώ οι συναλλαγέ με τη Ρωσία δεν υπερβαίνουν το 3% του συνολικού όγκου των συναλλαγών της Κίνας. Αλλά για το κρεμλίνο η Κίνα γίνεται πιο σημαντική. Αυτό είναι καλό για εμάς, διότι το Πεκίνο θα εισακουστεί, λέει δηλαδή ότι έχει, επειδή η Ρωσία έχει ανάγκη το, την Κίνα και αν πείσει η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Κίνα να ασκήσουν πιέσεις να μην ε, κάνει χρήση πυρηνικών, η Ρωσία επειδή έχει απόλυτη εξάρτηση σε πολλούς τομείς από την Κίνα θα εισακουστεί. Αυτό είναι το σκεπτικό. Οι προβλέψεις για το μέλλον της ρωσικής οικονομίας δεν είναι εύκολες. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αναμένει ισχνό δίκτυο ανάπτυξη τη τάξη του 0,3% για το 2023, ενώ άλλοι αναλυτέ κάνουν λόγο για μείωση τη οικονομική δραστηριότητα κατά 2%. Η Ευρώπη έχει καταφέρει να επεξαρθεί από τι ρωσικές εισαγωγέ ενέργεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δείξει ότι πραγματικά λειτουργεί το πλαφόν στι τιμέ ενέργεια που αποφασίστηκε το Δεκέμβρη. Το περιοδικό Economist εκτιμά ότι η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει τεράστιες ποσότητες πετριλαίου στην Ευρώπη, αλλά σε χαμηλότερε τιμέ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα χρήματα ακόμα μπορεί να κερδίσει η Τουρκία με τη διήλυση και τι εξαγωγέ ορεικτών καυσίμων, σημειώνει ο αναλυτή Κρί Γουίφερ. Σε κάθε περίπτωση θα είναι λιγότερα από το 2022. Το άρθρο είναι του Άρθρου Σάλιβαν, επιμέλεια του Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle την ελληνική. Λοιπόν, πώ θα ακούτε. Τα λέγαμε έτσι και τώρα μην μας κατηγορήσετε ότι προσπαθούμε να ε, ειλικρινά έχει και κάτι έχει και μία πρέπει να τα... λέμε ότι προειδοποιούσαμε έτσι δεν είναι δεν τα λέμε για να λένε ότι να. Λοιπόν το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με το πλάνο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Απασχόλησε τους υπουργούς οικονομικών της G20 στην Ινδία πρόσφατα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχολεί τις ΗΠΑ, της Αμερικής, γίνονται διάφορες, διάφοροι υπολογισμοί για το θέμα και αναμένεται που όταν αρχίσει η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, ότι θα είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια ανοικοδόμησης που έχει γίνει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με το CNBC, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το Ουκρανικό ΑΕΠ συρικνώθηκε κατά 35% το 2022 και προέβλεψε τον Οκτώβριο το ότι το, το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το εθνικό όριο της στόχη θα αυξηθεί σχεδόν στο 60% μέχρι το τέλος του 22 του 2022, ενώ το αντίστοιχο ε, χρονικό διάστημα το 2021 ήταν. Μόνο 18%. Δηλαδή μιλάμε για την καταστροφή του Ουκρανικού λαού. Και γι' αυτό είπα ότι αξίζει τη συμπαράστασή μας ο Ουκρανικός λαός και να μην ακούω ανοησίες τώρα από διάφορους. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κινητοποιήσει μέχρι στιγμής 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, επιχορηγήσεις, εγγυήσεις, συνδεδεμένη παράλληλη χρηματοδότηση από ΕΕ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η Ουκρανική οικονομία συρρυγνώθηκε κατά 30% το 2022. Ο πληθωρισμός άρχισε να επιβραδύνεται, να έκλεισε στο 26,6% σε ετήσια βάση. Τώρα, στη συνάντηση των G20 την Πέμπτη, η Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλλεν, κάλεσε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να κινηθεί γρήγορα προς το πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δανεισμού με την ΟΑΣΚΤΟ να ετοιμάζει οικονομική βοήθεια ύψους 10 δισεκατομμύριων δολαρίων τις επόμενες εβδομάδες. Ακούστε πόσα λεφτά έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει σωρευτικά 76,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε διμερή στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Από αυτά είναι 46,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικέ επιχορηγήσεις και δάνεια, όπλα και βοήθεια για την ασφάλεια. Η Αγγλία έδωσε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, λέει ότι σε μια πρόσφατη εκτίμηση της Οικονομικής Σχολής του Κιέβου, οι συνολικές ζημιές στις Ουκρανικές υποδομές ανέρχονται σε 138 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Ζελένσκι έχει εκτιμήσει ότι η ανοικοδόμηση της χώρας θα μπορούσε τελικά να κοστίσει πάνω από ένα τρισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα γιατί επέλεξα αυτό το άρθρο να είναι το πέμπτο θέμα μας στην απόψη μας εκπομπή. Γιατί άκουσα την, την Μελώνη να διεκδικεί μερίδιο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Καλά, λογικό είναι η κάθε χώρα να προσπαθήσει να προωθήσει τα συμφέροντα των δικών της κατασκευαστικών εταιριών. Αλλά τη στιγμή που ακόμα είναι κατεστραμμένο σώμα της Ουκρανίας ακόμα γίνεται πόλεμος μου φαντάζει σαν τα κοράκια που στέκονται πάνω από ένα πτώμα να, να αρπάξουν εντάξει και ορισμένοι λέει, υπάρχουν και κάποιες φωνές και εδώ στην Αθήνα τι θες Ρασίλη στέλνουμε όπλα για να έχουμε δικαίωμα μετά στις κατασκευές να πάρουμε μερίδιο αυτό πραγματικά επαναλαμβάνω λογικό είναι την επόμενη μέρα να προσφερθείς και να πεις εντάξει και εγώ σε βοήθησα αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται θα έλεγα ότι είναι άθλιος. Εν πάση πρώση, θα είναι ένα μεγάλο στίχημα η επόμενη μέρα στην Ουκρανία πως θα ξαναχτιστεί αυτή η χώρα. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Είναι, το περίεργο ποιο είναι. Ότι ενώ έγιναν κυρώσεις ότι ενώ έγιναν προσπάθειες να ε, απομονωθεί η Ρωσία διεθνώς, να αποδυναμωθεί διεθνώς, βλέπουμε ότι δεν το βάζει κάτω και ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για να εδραιώσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αφρική. Πραγματικά και είδα κάτι που δεν το γνώριζα, τώρα θα το δείτε κι εσείς. Καταρχάς, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπογντάνοφ είναι υφυπρός εξωτερικών της Ρωσίας. Μπουντάνοφ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας. Παραπλήσια επώνυμα. Δήλωσε ότι προετοιμάζεται τετραμερή σύνοδος υπουργών εξωτερικών Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να σκοτώσουν την Ροζάδα αυτό το αυτόνομο κράτος που λειτουργεί περίπου από το 2011 αλλά ας πούμε από το 2014 που έδιωξαν τους ε, οι Κούρδοι με τη βοήθεια των Αμερικανών το θέμα ποιο είναι λοιπόν το θέμα είναι αυτές οι τέσσερις χώρες αυτά να τα ακούει και ο κύριος Μπλίνκεν που πήγε και έκανε αγαπούλες στην Τουρκία και είπε πάρτα όλα θα σας τα δώσουμε όλα τα ενεργειακά του Αιγαίου, τη Ανατολική Μεσογείου, τη Μεσογείου, τη Ανατολική Μεσογείου και τη Βόρεια Αφρική να περνάνε από περνά την Τουρκία. Λοιπόν, καταρχά σήμερα είχαν χρόνια πολλά, αγαπητέ, να είσαι καλά, ε, ο Πούτιν στον Ερδογάν για τα γενέθλιά του, κύριε Μπάιντεν. Και το άλλο, θέλουν να εξοπετάξουν από την περιοχή, από τη Συρία δηλαδή, να πετάξουν τους Αμερικανούς χτυπώντα τη Ροζάβα, του Κούρδου δηλαδή, την αυτόνομη διοίκηση, αυτό το αυτόνομο κράτο που έχουν ιδρύσει οι Κούρδοι, μαζί με του Άραβε, του Ασσύριου, του Αρμένιου, όλου του λαού που κατοικούν εκεί, να το ισοπεδώσουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο να εκδιώξουν και του Αμερικανού από την περιοχή. Και αυτό ο κύριε Μπάιντεν γίνεται, μα λέει ο κύριο Μπογδάνοφ, θα γίνει τι επόμενε μέρε. Και εκεί θα είναι ο κύριο που αγκαλιάσα την προχθέ, ο κύριο Σαβούσογλου. Αυτά να τα θυμάστε, έτσι. Ελπίζω να τα θυμάστε. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Δεν, γνώρι, δεν το γνώριζα, έτσι. <coughs> <coughs> Λέει ο Μπογδάνοφ στο ίδιο θέμα που ανέφερε γιατί. Λέει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση άνευ προηγουμένω σε αφρικανικέ χώρε για να υποβαθμίσουν τη σχέση του με τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών να εμποδιστεί η προσεχή σύνοδο Ρωσία-Αφρική, η οποία προγραμματίζεται να γίνει στην Πετρούπολη ο Ρώσος πρόεδρος Βαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να είναι ο οικοδεσπότης της δεύτερης συνόδου Ρωσίας-Αφρικής τον Ιούλιο. Δεν ήξερα ότι είναι η πρώτη, ούτε θα γινόταν η δεύτερη. Φυσικά εδώ έχουμε πει ότι η Ρωσία δραστηριοποιείται στην Αφρική. Το έχουμε πει μαζί με την Κίνα. Και τώρα ξύπνησαν οι Δυτικοί, οι οποίοι έχουν ένα μειονέκτημα διότι και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι λένε εμείς δεν είμαστε απεικιοκράτες, δεν σας κλέψαμε, δεν κάναμε σκλάβου να παίρνουμε από εδώ κουβαλάμε σκλάβου, δεν σα κάναμε τέτοια πράγματα. Εμεί είμαστε οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί. Οι άλλοι δεν μπορούν να πείσουν εύκολα τώρα. Κάνουν ανθρωπιστική βοήθεια με τα κλεμμένα ή με τη δουλειά των δούλων που έκαναν το εμπόριο από την Αφρική. Μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Και έτσι αυτά χρησιμοποιούν οι άλλοι και λένε στηρίξτε μα. Και γι' αυτό ο λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο δεν καταδικάζει την εισβολή. Εγώ δεν λέω ότι. Είναι το ίδιο, αλλά εκεί πατάνε και λένε μη συντάζεστε με τους Δυτικούς γιατί σας κάνουν αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, ο Πούτιν λοιπόν σχεδιάζει να είναι ο οικοδεσπότης της δεύτερης σύνοδου Ρωσίας-Αφρικής τον Ιούλιο, με σκοπό να υπογραμμιστεί η προσπάθεια καλλιέργεια στενότερων σχέσεων με αφρικανικά κράτη, καθώς η Μόσχα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη συντονισμένη προσπάθεια της Δύσης να την απομονώσει διπλωματικά, μετά την εισβολή. Τα έχουμε πει αυτά. Σύμφωνα με τον Μπογκτάνοφ, η Δύση συλλογικά είχε εντείνει τι προσπάθειέ τη για την απομόνωση τη Μόσχας. Εγνωστά γνωστά είναι αυτά, κύριε Βοτή, τα λε αυτά. Οι ΙΠΑ και οι σύμμαχοί του διεξάγουν εκστρατεία άνευ προηγουμένου για τη πολιτική και διπλωματική απομόνωση τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένη τη απόπειρα να εμποδιστεί η δεύτερη σύνοδο Ρωσία-Αφρική στην Αγία Πετρούπολη. Η ρωσική διπλωματία, προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη χώρων κλειδιών, με τον Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφ να έχει κάνει δύο ταξίδια, τα έχουμε αναφέρει εδώ, ενώ έγινε και η άσκηση η ναυτική Κίνας, Ρωσίας και Νότιας Αφρικής, επί δέκα μέρες στην νότιο δυτικό ατλαντικό ωκεανό, εννοώ δυτικά της Νότιας Αφρικής, όχι δυτικό. Λοιπόν, ε, επίσης είναι κρίσιμος και ο ρόλος της εταιρείας Wagner, αυτή του μισθοφορικού στρατού στο Μαλί, στην Πορκίνα Φάσο και σε περιοχές που έχουν χρυσορυχία και αδαμαντορυχία την ασφάλεια την έχει αναλάβει η Βάγνερ παίρνει μερίδιο από το χρυσό και από τα διαμάντια και έτσι ασκείται η επιρροή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του οργάνωσε σύνοδο κορυφής και αυτός ήπα Αφρική Αφρικής το 2022 στην Οάσχετον για να ενισχύσει τις Αμερικανικές Συμμαχίες στην Ήπειρο καθώς Ρωσία και Κίνα εντείνουν την προσπάθειά τους να εδραιώσουν την παρουσία τους σε αυτήν. Λοιπόν, επίσης κατηγορούν οι, οι, οι Ρώσοι, ο Μποκτάναφ, ότι κόβουν την ανθρωπιστική βοήθεια για να προκαλέσουν λοιμό στι χώρες της Αφρικής και να τις εκβιάσουν να πάνε, αν θέλετε δηλαδή, ψωμί και φαΐ μην, πηγαίνετε με τη Ρωσία. Εδώ να πούμε ότι η Κίνα έχει μία αθόρυβη διείσδυση στην Αφρική, αναλαμβάνει έργα υποδομές κρατών, το έχουμε ξαναπεί εδώ, δίνει δάνεια στις χώρες, όταν αυτές δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, τα έργα υποδομής περνούν στην κυριότητα της Κίνας και έτσι επεκτείνει την επιρροή της μέσα από αυτά τα έργα. Να θυμίσουμε ότι στη Λιβύη όταν έγινε εκείνη η επιχείρηση εξανθρωπισμού τη Λιβύης, που σκότωσαν τον Καντάφη και την πληρώνουμε εμεί τώρα, την πληρώνει και η Ιταλία, σήμερα 60 νεκροί. Αν ζούσε ο Καντάφη ή τέλο πάντων το σύστημα που είχε κάνει, δεν θα είχαμε αυτέ τι τραγωδίε. 60 νεκροί μετανάστε από τη Λιβύη στην, Ιταλία, ε, στην Καλαβρία. Λοιπόν, θυμάστε λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα είχε αναλάβει μια επιχείρηση, για την οποία μάλιστα πρόσφατα και πάλι η Κίνα επίσημα ευχαρίστησε την Ελλάδα. Να μεταφέρει Κινέζου που δούλευαν σε έργα υποδομή στη Λιβύη. Του μετέφερε στην Πειραιά και από εδώ πήγαν στην. Άρα εκεί η Δύση έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι και πολιτικό και έχει να κάνει με την απεικιοκρατία και τη σκλαβοκρατία. Όλα αυτά τα. Πάντω η Ευρώπη ακριβώ για να καταπολεμήσει αυτή την κατάσταση έχει επιβάλει κυρώσει σε 7 άτομα νομίζω τη της που δραστηριοποιούνται στην Αφρική και σε 2 που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά και με την ε, Ρωσία, Τουρκία, Ιράκ και Συρία. Αυτό το απευθύνουμε στον κύριο, η ταπεινότητά μα τον κύριο Μπλίνγκεν. Τι αγκαλίτσε λοιπόν να τι θυμηθεί τώρα κάνει. Και να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Λιβύη. Όπως ξέρετε, τα έχουμε πει εδώ, τα έχετε διαβάσει, εντάξει δεν είναι και η Αίγυπτος, επειδή η Λιβύη, η κυβέρνηση του Μπαϊμπά δηλαδή, έχει πάρει το δρόμο της και έχει γίνει ένα ενεργούμενο γιουσουφάκια, τώρα επιτρέψτε μου τη λέξη, της, του Ερντογάν και της Άγκυρας, προχώρησε σε μονομερή οριοθέτηση της αποκλειστική οικονομικής ζώνης και της υφαλοκοπίδας με τη Λιβύη. Και η Λιβύη παραπονέθηκε. Λέει, γιατί το έκανε μονομερός, γιατί δεν διαβουλεύτηκες μαζί μου, Προσέξτε εδώ. Και τι αναφέρει στον ΟΗΕ, έστειλε στον ΟΗΕ ε, ρηματική διακίνωση. Ακούστε εδώ. Επιστολή. Παράρτημα της ρηματικής διακίνωσης της 25ης Ιανουαρίου 2023 της μόνιμης αντιπροσωπείας της Λιβύης στα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη προς το Γενικό Γραμματέα. Δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Λιβύης στις 16 Δεκεμβρίου του το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης εξέτασε την προεδρική απόφαση που εγκρίθηκε στην Αίγυπτο στις 11 Δεκεμβρίου του 2022, η οποία καθορίζει μονομερός τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, με τρόπο που καταπατά τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα του κράτους της Λιβύης. Δεν ήταν οριοθετημένα. Τα χωρικά ύδατα, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτά... Ε, η φαλοκουπίδα πώς την, την, την ε, οριοθέτησε, θα δούμε μετά τι Η οριοθέτηση αυτή είναι άδικη κατά το διεθνές δίκαιο. Ενώ η οριοθέτηση που έκανε η Λιβύη με την Τουρκία είναι δίκαιη. Έτσι, για να δείτε ότι και στις διεθνεί σχέσεις όταν σκάβεις το λάκο του άλλου έρχεται η στιγμή που πέφτεις μέσα. Προσέστε εδώ. Η οριοθέτηση αυτή είναι άδικη κατά το, κατά το διεθνές δίκαιο διότι κηρύχθηκε μονομερός επιπλέον τα μονομερός δηλωμένα σύνορα δεν απέχουν ίση απόσταση από τις κύριες ακτές της Λιβύης και της Αιγύπτου. Υπονομεύει επίσης την αρχή της καλής πίστης διότι αντιβαίνει στον ισχυρισμό της Αιγύπτου σε όλα τα περιφερειακά και διεθνή φόρα ότι σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική αγκαιριότητα της Λιβύης. Σύμφωνα με τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, η Λιβύη επιθυμεί να δηλώσει ότι τα σύνορα μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών πρέπει να οριοθετηθούν μέσω συμφωνία που θα βασίζεται σε διαπραγματεύσει, που θα διεξάγονται κατά τρόπο που να εγγυάται τα συμφέροντα και των δύο μερών και να σέβεται την αρχή τη ισότητα. Αυτή την αρχή, δηλαδή τη ισότητα ή μέσω συμφωνία, γιατί δεν την επέλεξε η Λιβύη όταν πήγε και πάτησε πάνω στην δυνητική Ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ όταν έκανε εκείνη την καρικατούρα με την Τουρκία. Και με τι δεν τρέπονται λίγο και το επικαλούνται τώρα αυτό. Προσέξτε τώρα παρακάτω. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η διαφορά μπορεί να υπόκειται στα μέσα για την ειρηνική επίλυση των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένο του Διεθνού Δικαστηρίου κατόπιν συμφωνία που θα επιτευχθεί από τα δύο μέρη μέσω διαπραγματεύσεων. Εμεί λοιπόν καλούμε τη Λιβύη. Έλα να τα πούμε. Έλα να πάμε στη Χάγη για να δούμε άμα είναι σωστό και νόμιμο το τουρκοειδικό. Και δεν έρχεται. Η ίδια που αρνείται σε εμά να διαπραγματευτούμε και να πάμε στη Χάγη, τώρα ζητάει από την Αίγυπτο να διαπραγματευτεί και να πάμε στη Χάγη. Εντάξει. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Λιβύη έχει μακρά παράδοση στην τήρηση των δεσμεύσεών τη όσον αφορά την υφαροκλοπίδα μεταξύ αυτή και των γειτόνο τη Τινησία και πιο πρόσφατα τη Μάλτα. Και παράδοση να παραβιάζει την υφαροκλοπίδα τη Ελλάδα. Πε το και αυτό. Υπό το πρίσμα αυτών των σημείων, η Λιβύη απορρίπτει πλήρω το... την προαναφερθήσα προεδρική απόφαση και παροτρύνει την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να εξετάσει τον ενδεχόμενο έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα του κράτου Λιβύη σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα. Η Αίγυπτος φυσικά δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη, γιατί, διότι δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση την ΠΕΙΒΑ. Και αυτό ζητάει και από την Ελλάδα και γι' αυτό και ο ε, Δέγγες όταν είχε πάει στην Τρίπολη, θυμάστε, δεν δέχτηκε να μιλήσει με την Υπουργό Εξωτερικών. Το κακό είναι ότι η Αίγυπτος ακολουθεί μια πολιτική αρχών σε συμφωνία με την Ελλάδα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ιταλία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε και υπέγραψε με, την κυβέρνηση την Μπέιμπά Συμφωνία σε 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και έτσι στην ουσία πλήττει το επιχείρημα της Ελλάδας ότι δεν έχει δικαίωμα αυτή η συμφωνία, αυτή η κυβέρνηση την Μπέιμπά να υπογράφει συμφωνίες ακόμα και την απόφαση του δικαστηρίου εφετείου του Λιβυκού που είπε ακύρωσε την δεύτερη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε και για την ε, 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 Λιβύη. Πάμε τώρα στα δυνατά θέματα. Λοιπόν, χθε στο γήπεδο τη Φενέρ είχε ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν έχει σημασία με ποια, αγώνα, με ποια ομάδα. Και δια... βλέπω βίντεο, λένε πέρασαν, πέρασε ένα, πέρασε δύο, πέρασε τρία, πέρασαν 20 χρόνια ψέμα, ψέμα, ψέμα. Κυβέρνηση παρετήσου, Ερδογάν παρετήσου. Και να γίνεται μέσα Μιλάμε για 45.000 κόσμο. Να, να σύεται το γήπεδο. Πραγματικά αυτό είναι πρωτοφανέ για τα δεδομένα της Τουρκίας. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι σήμερα βγήκε ο Μπαξελή και είπε. Α, αυτή είναι λογική. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Να πέφτουν τα προσωπία, να βλέπουν τα, προ, τα πραγματικά σας πρόσωπα. Και αυτοί που σας αγκαλιάζουν. Και σας υπόσχονται να σας δώσουν τα κοιτάσματα του Αιγαίου. Της, να τα μεταφέρετε έτσι και με ρίδιο. Λοιπόν, ο Μπαξελή ξέρετε τι είπε, τι κατάσταση είναι αυτή λέει, α, απαράδεκτη, να γίνονται οι αγώνες χωρίς φιλάθλους και κλεισμένον των θερών. Απίστευτο έτσι. <laughs> λοιπόν, ένα άλλο θέμα που έχει γίνει πραγματικά της πόπης έχει γίνει στην Τουρκία, δεν ξέρω ποια ήταν αυτή η υπόπη, είναι το εξή. Βγήκε ο κύριος Δάρογλου και είπε «Πού είναι το κράτος, πού είναι η ερθρά η γιατί δεν στέλνει αντιστοιχα στους ανθρώπους και πεθαίνουν κάτω από τα χιόνια και από το κρύο και από, την, βροχε τις βροχές». Και βγήκε ο Ερντογάν, τον καθίβρισε. Τι λες βρε τυποτένε, βρε ανύπαρκτε, βρε βλάκα. Μιλάμε ύβρις έτσι, κανονικές στην τηλεόραση. Τι που είναι το κράτος. Εδώ είναι το Ιεριθράημις Έλληνος, εδώ είναι το κράτος και τι αποκαλύπτεται. Ότι την τρίτη μέρα τον σεισμό, μετά τον σεισμό, η Ιεριθράημις πούλησε αντίσκηνα σε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία την ΑΓΜΑΠ η οποία ε, μάζεψε βοήθεια από τον κόσμο και αυτήν την πολέμησαν οι Τούρκοι. Διότι λέει τι είσαι εσύ, αποκαθιστάς το κράτος. Μα δεν σε εμπιστεύεται ο κόσμο. Το κράτο δεν δίνει, σε αυτόν δίνει. Άστο να κάνει τη δουλειά του. Ο άνθρωπο πήγε και αγόρασε χιλιάδε σκηνέ την τρίτη μέρα. Και τι μετέφερε, η οργάνωση δηλαδή, τι μετέφερε στου σεισμόπληκτου. Και πλήρωσε στην Ερυθράη Ερ, Ερ Ενισέλινο. Αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Έρχεται τώρα ο κ. Δάρακο και λέει στον Ερντογάν. Εσύ είσαι που με έβριζε και μου έλεγε τι λε, Να η Ερυθρά Όλοι στην Ερυθρά Μισελίδη αντί να πάει η ίδια τα αντίσκενα που είχε στι αποθήκε τη να πάει να τα δώσει στον κόσμο, τα πούλησε σε μια ε, ανθρωπιστική οργάνωση και αυτοί τα στείλανε πέρα. Καλά, εκεί γίνεται η χαμό. Απλά θέλω να σα διαβάσω εδώ ο κύριο Νίκο Μουδούρο, λέκτορα στο τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο τη Κύπρου. Έκανε μια καλή δουλειά, την οποία την πήρε από την τουρκική αντιπολίτευση, τώρα δεν έχω και χρόνο να του διαβάζω του Τούρκου, αφού το έκανε στο Φιλελεύθερο, είναι να σα το πω. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι και στι διεθνεί σχέσει και στην πολιτική, όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου, τι είπαμε, τι γίνεται, πέφτει μέσα. Προσέξτε, ειλικρινά, ειλικρινά η ιστορία εκδικείται. Προσέξτε. Τα πρόσωπα του κράτου, απόντα τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό, τώρα βγάζουν το κεφάλι τους από κάθε γωνιά. Η δουλειά που ξέρουν καλύτερα είναι η συνεχή να βγάζουν ανακοινώσει. Οι μηχανισμοί και οι σχέσει που εμφανίστηκαν εξαιτία του σεισμού απέδειξαν ότι η κατάσταση είναι πιο τρομακτική από όσο νομίζαμε. Είναι ξεκάθαρο και τόσο λυπηρό. Η Τουρκία δεν έχει διακυβέρνηση και δυστυχώ ο μηχανισμό αυτό που δεν είναι πλέον εφικτό να διοικηθεί προκαλεί την απώλεια τόσων ζωών. Ακούστε εδώ, καταγγελίε. Εάν ανεχτούμε να μην λεχτούν αυτά που πρέπει τώρα που είναι η καταστροφή για να προστατεύσουμε μια δίθυνη ενότητα, εάν δηλαδή σιωπήσουμε τότε θα γίνουμε συνένοχοι στην αιώνια σιωπή, σιωπή, τόσων χιλιάδων ανθρώπων. Τρομερά λόγια. Ξέρετε ποιος τα έλεγε. Ο Μέρτσελικ, σημερινός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΠ, στις 23 Αυγούστου του 1999 στην εφημερίδα Γεννή Αφάκ. Αυτά που λέει τώρα ακριβώς του λένε ως επιχείρημα, λέει δεν θέλουμε να πούμε τίποτα δικό μας, παίρνουμε τα λόγια σου και στα επιστρέφουμε. Η ίδια εφημερίδα, προσέξτε, η Γεννή Αφάκ, επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Ερντογάν. Στις 19 Αυγούστου σε πρωτοσέλιδο του 1999, κάτω από τον κεντρικό τίτλο «Η κατάρρευση του κράτους, απίστευτο, προσέξτε, σχολίαζε επικριτικά την καθυστέρηση στην αντίδραση της τότε κυβέρνησης με τα εξή λόγια. Το κράτος που είναι ακόμα και όταν δεν πρέπει ο παντοτινά το που είναι ακόμα και όταν δεν ο παντοτινά έτοιμος φρουρός και κηδεμόνας σε εισαγωγικά, επικριτικά το έλεγε, τώρα δεν μπορεί καν να φτάσει στους ανθρώπους που φωνάζουν βοήθεια ότι είπε τότε για τους άλλους, του το γυρνάνε οι άλλοι τώρα. Ο Ορδογάν, τότε ενερχόμενο αστέρι της τουρκικής πολιτικής ξεσκέπασε τα σκάνδαλα και τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης Ετσεβίτ στο ζήτημα της οικιστικής πολιτικής και του αστικού μετασχηματισμού λέγοντας ότι στο σεισμό του 1999 δεν έσπασαν μόνο οι τεκτονικές πλάκες αλλά χάθηκε παντελώς και η τροπή. Του το γυρίζουν πάλι τώρα. Λοιπόν, ο σεισμός του 99 θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις βασικές αιτίες ανόδου του ΑΚΕΠΕ και του Ερντογάν στην εξουσία. Το σκαλοπάτι ήταν. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν τότε. Πέρα από τις τραϊκές κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, η καταστροφή στην περιοχή του Μαρβαρά προκάλεσε πολιτικούς μετασυσμούς. Η ανθρώπινη τραγωδία ήταν αυτή που φανέρωσε ξεκάθαρα και κατανοητά στην κοινωνία τότε την ολική κατάρρευση του κράτου και του πολιτικού συστήματο. Αυτό που σήμερα με αρκετή δόση ηρωνία στο Ερντογάν αποκαλεί παλιά Τουρκία. Τότε λέει: Κατέρευσε η παλιά Τουρκία. Και τώρα κατέρευσε η, πολ... η Τουρκία του Ερντογάν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια αντιστροφή των όρων, τα έχουμε πει τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι ακριβώ αυτό το θέμα, ότι αυτό το θέμα πραγματικά, εντάξει είναι κρίμα τώρα να λέμε για, αλλά είναι αυτό που λέμε θεία τιμωρία για αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν τα θύματα του σεισμού του 1999 έρχεται τώρα η ίδια ιστορία και τους τιμωρεί και τους ίδιους. Ακούστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Ειλικρινά δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα ρίξει ο Ερντογάν, τι θα κάνει η Ρωσία. Είδατε σήμερα ο Πούτιν τηλεφώνησε λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Happy birthday Taip. Τι να κάνουμε. Να ζήσεις στα Ήπη και χρόνια πολλά και όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, και τώρα τι κάνει λέει ο Ερντογάν, προσέξτε. Μα λέει, τι σχέση έχει εκείνο με αυτό, αυτή είναι η καταστροφή του αιώνα. Προσπαθεί να δώσει άλλες διαστάσεις για να κρύψει τις αδυναμίες του κράτους του. Ο Δε Κιλιστάρογλου ήταν ο πρώτος που βρέθηκε στις, στις συμπόπληκτες περιοχές, το είπαμε αυτό. Μερικές ώρες μετά την καταστροφή δήλωνε απορρίπτω την αντίληψη που βλέπει όσα συμβαίνουν εκτό πολιτική. Απορρίπτω την ευθυγράμμιση με την εξουσία. Είναι η πολιτική του Ερντογάν που μα έφερε σε αυτό το σημείο σήμερα. Η δήλωσή του αυτή καταγράφεται ανάμεσα στι πιο άμεσε αντιδράσει απόκρουση τη προσπάθεια του Ερντογάν να μην συνδέσει τι καταστροφέ με την πολιτική. Ο ηγέτη τη αντιπολίτευση ήθελε με αυτόν τον τρόπο να αποφορτήσει την πίεση περιεθνικής ενότητα και να ενεργοποιήσει περισσότερα τα αντανακλαστικά τη κοινωνία που φαινόταν μακριά από όσα συνέβησαν στι 10 πόλει τη Ανατολία. Αυτή η προσπάθεια ενισχύθηκε και από άλλα κοινωνικά σύνολα, κυρίω από τον χώρο τη τουρκική και τη κουρδική αριστερά. Ε, περιπτώσει, είπαμε ότι τώρα η κατάσταση είναι δύσκολη, δύσκολη να τη διαχείρισει το Ερντογάν, αλλά ακόμα θα περιμένουμε. Στο τέλο έχω να σα πω κάτι για το θέμα. Τι, εκτιμώ ότι πιθανό να γίνει με τις, την επόμενη μέρα των εκλογών. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα το οποίο πικρό είναι. Πραγματικά είναι πικρό. Ο κύριος Γιαννάκης Ομίρου είναι ε, ε, πολιτικός τώρα δεν είναι στη Βουλή είναι ενεργός όμως στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής στην ε, Κύπρο. Το 2000 το 2000 είχε γράψει ένα άρθρο προς Εναθήνες Ασχημονούντας. Τώρα ξαναέγραψε ένα άρθρο το ίδιο, με τον ίδιο τίτλο. Λέει λοιπόν, στις 5 Φεβρουαρίου του 2000 δημοσίευσα στο Φιλελεύθερο ένα άρθρο με τον ίδιο τίτλο, προς Εναθήνες Ασχημονούντας. Αφορούσε άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε αθηναϊκές εφημερίδες, που υποστήριζαν συνομοσπονδία ή αναγνώριση δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο, δικαιώνοντα την τουρκική επιδρομή και του πάγιους τουρκικού σχεδιασμού. Ήταν η πολιτική σημίτη αυτή, η οποία είναι ξανά σήμερα στο Μαξίμου. Η πολιτική σημίτη ήταν αυτή. Δηλαδή, να νομιμοποιήσουμε την κατοχή μα, έλεγαν, γιατί ήταν μετά το Ελσίνκι, ήταν κάτι. μια πολιτική που βούλιαξε, όπω ξέρετε, έτσι, τη βλέπουμε. Με την επικίνδυνη ανιστόρητη ότι με τέτοιες λύσεις σε εισαγωγικά, ο Μητροπολιτικός Ελληνισμός θα απαλλαζόταν, θα απαλλαζόταν από το άκθος σε εισαγωγικά του Κυπριακού. Και με την οτροπία, φτάνει πια βρε αδερφέ με, το, με αυτό το Κυπριακό και τους Κύπριους, εις απάντηση παρέθεσε απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου ενώπων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, στις 28 Φεβρουαρίου του 1982 κατά τη διάρκεια της τότε ιστορικής του επίσκεψης. Ο πρόεδρο σα σωστά αναφέρθηκε στι τεράστιε ευθύνε που έχει η Μητρόπολη του Ελληνισμού, η Ελλάδα, απέναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό. Πράγματι, άφρονε αξιωματικοί, αφού κατόρθωσαν να υπονομεύσουν τι ένοπλε δυνάμει, παρέμειναν δια τη βία στην εξουσία 7 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλο τη καταστροφική του πορεία, παρέσυραν στην καταστροφή και τη μεγαλώνισο την Κύπρο. Η ευθύνη είναι δική του και όχι του ελληνικού λαού, ο οποίο δεν ήταν σε θέση να εκφράσει τον πόθο του για μία Κύπρο ανεξάρτητη, για μία Ελλάδα δημοκρατική. Αλλά παραμένει αλήθεια ότι είναι ελλαδική ευθύνη, όπως και αν συνέβη, εάν θέλετε είναι ευθύνη δική μας, γιατί δεν κατορθώσαμε να δομήσουμε τότε τους δημοκρατικούς θεσμούς σε βάσεις νόμιμες, μόνιμες, που να εγγυώνται πάντα το σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας. Και ένας από τους σκοπούς του ταξιδιού μου εδώ, είναι να επουλώσω όπως είπα και χθες αυτό το τραύμα και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είσαστε μόνοι. Η Ελλάδα γνωρίζει σήμερα άριστα την ευθύνη απέναντι στον ελληνισμό της Κύπρου. Συγγνώμη τώρα και εδώ ο Παπαντρέο δεν μας τα είπε καλά. Δηλαδή μόνο οι εξωματικοί Το 55 ποιο πήγε δέχθηκε την τριμερή. Η Αθήνα, η κυβέρνηση της Αθήνας του κ. Κωνσταντίνου Καραμαλίδη, δεν τη δέχθηκε. Το 1960, ποιο ακύρωσε του αγώνε τη ΕΟΚΑ με τι συμφωνίε Ζυρίχη και Λονδίνου που σύμφωνα με τον νομπελίστα Σεφέρη έβαζαν από τότε την Τουρκία στο, στην Κύπρο. Τη το, δεκαετία του 1960, το οι το πολιτικοί δεν έκαναν τα κόλπα, τι αποστασίε και όλα αυτά για να ανοίξουν την πόρτα και στην ΕΧΟΝΤΑ. Ασφαλώ έχουν ευθύνε οι αξιωματικοί. Αλλά μην τι περιορίζω μόνο εκεί. Η Ελλάδα ευθύνεται. Η Ελλάδα ευθύνεται για το Κυπριακό. Και σε όσου λένε ευθύνη, το Μακάρο ή η τα κτλ. Εντάξει, και αυτοί κάποιον έβλεπαν και έκαναν λάθη. Όταν βλέπουν το κέντρο να κάνει λάθη, κάνουν και αυτοί. Εδώ είναι η ευθύνη η τεράστια. Και φυσικά ο Ανδρέα μπορεί να έκανε κάποια βήματα και είχε το κυπριακό πρώτη προτεραιότητα τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Το πούλησε και αυτό στον Ταβό μετά την κρίση του 1987. Διαβάστε το βιβλίο. Εδώ, στον τόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ τα λέει ο Σταύρο. Στη διδακτορική του διατριβή και με ντοκουμέντα. Πάμε παρακάτω. Οι δηλώσει αυτέ του Ανδρέα Παδρέου ενώπιον τη Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων απέδιδαν με αίσθημα ιστορική και εθνική συνείδηση τη διάσταση των ευθυνών ολόκληρου του έθνου, ολόκληρου του ελληνισμού απέναντι στην Κύπρο. Η προδοσία του 1974, η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, βαρύνει ασφαλώ του επίορκου αξιωματικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και του συνεργού του στην Κύπρο. Δεν απαλλάσσει όμω ευθυνών ούτε την προπάρξασα του 67 πολιτική ηγεσία, ούτε αυτή που ακολούθησε. Με εθνική και πολιτική γενεοφροσύνη, ο Ανδρέα Παπανδρέου, εκπροσωπώντα και εκφράζοντα ολόκληρο το έθνο των Ελλήνων, ανέλαβε επίσημα αυτή την ευθύνη, τη οποία αυτονόητη συνέπεια είναι η στήριξη του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για την ανατροπή των τραγικών αποτελεσμάτων τη προδοσία Επιπρόσθετα από την επιβαλόμενη συμπαράταξη που πρέπει να λειτουργεί μόνιμα και αμφίδρομα ω συνακόλουθο ακατάλλητων εθνικών δεσμών Ελλήνων τη Ελλάδα και Ελλήνων τη Κύπρου. Ορισμένε απόψει που και πάλι διατυπώνονται τελευταία στην Αθήνα και που ασφαλώ δεν εκφράζουν ούτε την επίσημη ελληνική κυβέρνηση ούτε οποιαδήποτε συντεταγμένη πολιτική δύναμη πέραν το ότι συνιστούν μια ευθεία υπονόμευση των καθορισμένων διαχρονικά στόχων Ελλάδα και Κύπρο προ το Κυπριακό. Αποπνέουν και μία αντίληψη που τίνει να διαγράψει αυτήν την αυτονόητη ευθύνη του ελληνισμού απέναντι στην Κύπρο. Το χειρότερο όμω είναι ότι δηλητηριάζει τι σχέσει του Μητροπολιτικού και του Κυπριακού Ελληνισμού και αποδυναμώνει την αναγκαία ομοψυχία σε αυτή την κρίσιμη εθνική συγκυρία. Να το διατυπώσουμε πιο απλά. Απόψει που είδαν πολύ πρόσφατα το φω τη δημοσιότητα σε άρθρα ελλαδιτών δημοσιογράφων, με αφορμή τι προεδρικέ εκλογέ στην Κύπρο, καταδεικνύουν τη συνέχιση νοσηρών συμπτωμάτων. Όχι απλώ μια επιπόλαια πολιτική προσέγγιση, αλλά μια ανιστόρητη, ασυγχώρητη και κατάπτυστη προσπάθεια περιθωριοποίηση του Κυπριακού στον ελλαδικό χώρο και υποβάθμιση του από οφειλόμενη κορυφαία προτεραιότητα τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Ιδού οι κάποιε περισπούδαστε απόψει του. Πέτρο Ούτσι, εκδότη. Τώρα του πιανού εκδότη είναι δεν ξέρω. Οι εκλογέ στην Κυπριακή Δημοκρατία πάντα ήταν κρίσιμε οι Κύπροι επηρεάζουν άμεσα από το 1915 με τις αποφάσεις τους την πορεία του έθνους. Όμως όλες οι αποφάσεις τους έχουν ως αφετηρία το πορτοφόλι τους. Πόσα ρούβλια οι λίρες θα έχουν μέσα. Σκόπιμα μάλλον δεν λέει για τα δολάρια. Γιατί δεν λέει για τα δολάρια. Πού πήγαν τα εκατόν τόσα εκατομμύρια δολάρια για να πούν ναι στο σχέδιο Ανάν. Εκείνα σε πορτοφόλια μπήκαν. Γιατί δεν το λες Πέτρο αυτό. Τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών επιβεώνει ότι καμιά τέτοια διάθεση δεν υπάρχει. Δεν έχουν... Όχι, όχι. Όλες, το ξαναλέω, Πέτρο Σούτ, τις εκδότες. Οι εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία πάντα ήταν κρίσιμες. Οι Κύπροι επηρεάζουν με τις αποφάσεις τους την πορεία του έθνους. Όμως όλες οι αποφάσεις τους έχουν ως αφιτερία το πορτοφόλι τους. Πόσα ρούβλια οι λίρες θα έχουν μέσα. Είναι αδιάφορη η πορεία του ελληνισμού τους λέει στους Κύπριους. Προχτές πήγαν και αμάβρωσαν την προτομή του ε, δημάρχου της Λεμεσού, ο οποίος παράτησε το δημαρχείο και πήγε πολέμηση για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Τώρα λοιπόν που λέει ότι είναι διάφορη πορεία του ελληνισμού, είναι ύβρις, στην ουσία σαν να βεβηλώνουμε την ε, ε, προτομή και εμείς με αυτά τα λόγια. Ο Στέφανο Κασιμάτη, δημοσιογράφο, γράφει Στι προεδρικέ εκλογέ στην Κύπρο, οι ψηφοφόροι έδειξαν ότι δεν έχουν διάθεση να μοιραστούν οτιδήποτε με του τουρκοκύπριου. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών επιβεβαιώνει ότι καμιά τέτοια διάθεση δεν υπάρχει. Άκου συμπέρασμα τώρα. Να το διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο. Όσοι νομίζουν ότι το Κυπριακό κούρασε και ότι φτάνει πια αδερφέ, το... αδερφέ με το Κυπριακό και πόσα χρόνια με αυτού του Κύπριου, ασφαλώ δεν είναι εννοητό να επιβάλλονται εφ' σε λογοκρισία. Όποιο θέλει μπορεί να λέει ότι θέλει. Είναι όμω αναγκαίο να του υποδειχθεί ότι ασχημονούν κατά τρόπο προπετή και επικίνδυνο, ενώ αποδεικνύονται πολιτικά κοντόφθαλμοι και εθνικά μείωπε. Αν δεν νομίζουν ότι έτσι θα αφαιθεί ο υπόλοιπο ελληνισμό ανεπηρέαστο, πλανώνται πλάνη νικτράν. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει εφαλτήριο για αποθράσεις των τουρκικών αδιβάγων βλέψεων που θα οδηγήσουν αναπόδραστα σε νέες περιπέτειες τον ελληνισμό ολόκληρο. Α εγκαταλείψω λοιπόν του διαγωνισμού επικύψεων προ ορισμένου ξένου που απευθύνουν τι γνωστέ συμβουλέ και παρενέσει εκτό των στο Κυπριακό. Τα ξέρουμε αυτά κύριε. Α πάψουν να αναμασούν την ολέθρια άποψη ότι δεν είναι δυνατόν η Κύπρος να μα έρνει σε Ενθυμούμε είναι αυτό που ο Πανδρέο Εφθαρσό με ειλικρίνεια και γενεφροσύνη ανέφερε προ την Κυπριακή Βουλή περί ελλαδικών ευθυνών για την Κυπριακή Τραγωδία. Α προσγειωθούν και α συνέλθουν, προτού επιφέρουν ανεπανόρθωτη βλάβη στη συνολική εθνική στρατηγική. Και βεβαίω, α πάψουν και μερικοί εδώ στην Κύπρο διαλόγων και έργων να υποθάλπουν του εν Αθήνε ασχημονούντα. Όχι, κύριε Όμηρο. Και να μην είχε ευθύνε η Αθήνα. Οι ευθύνε τη, εννοώ για την τραγωδία στην Κύπρο, έχει ακέραιε ευθύνε να είναι στο πλευρό τη Κύπρο. Είναι κομμάτι του ελληνικού έθνου ο ελληνισμό τη Κύπρου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν δεν έφταιγε η Ελλάδα, δεν έπρεπε να στην Κύπρο. Εντάξει, πολλό δε μάλλον τώρα που έφταιγε. Όσο για τους ασχημονούντες, το είπατε, για να το ξαναδούμε λίγο. Το ξαναδούμε. Ας εγκαταλείψουν λοιπόν τους διαγωνισμούς επικύψεων προσορισμένους ξένους που απευθύνουν τις γνωστές συμβουλές και παρενέσεις εκτός το Κυπριακό. Άμα κάνεις επικύψεις, σου έχει μείνει τσίπα μετά, για να σκεφτεί για το έθνο και για την πατρίδα. Άμα πουλήσει την Κύπρο, έχει πουλήσει και την πατρίδα. Δεν το, κατάλαβα. Αυτονόητο είναι. Να πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε το δέκατο θέμα. Τα αφήσουμε για αύριο. Απλά να πω για την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Λοιπόν, η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Ακούστε. Δύο σενάρια. Εκλέγεται ο Ερντογάν. Δεν εκλέγεται ο Ερντογάν. Πρώτο σενάριο. Αν εκλεγεί ο Ερντογάν, θα είναι ο ίδιος πρόεδρος, αλλά και εδώ έσκαψε λάκκο και πέφτει μέσα. Διότι όπως έχει κάνει το σύστημα το, της προεδρικής δημοκρατίας, αν δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή δεν μπορεί να κυβερνήσει ο Ερντογάν. Είναι πρόεδρος μη πρόεδρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να γίνει, να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Είπα ότι ο ίδιος μπορεί να εκλεγεί. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να εκλεγεί το ΑΚΕΠΕ με το ΜΕΧΑΠΕ. Ό,τι και να κάνουν οι Ρώσοι δεν πάνε να, να ψηφίσουν και οι μισοί Ρώσοι. Αυτό δεν αλλάζει. Τι σημαίνει αυτό, ότι την επόμενη μέρα με Ερδογάν πρόεδρο και με βουλή που θα αποφασίζει άλλα από αυτά που θέλει ο πρόεδρος θα έχουμε στην ουσία μια ιδιότυπη ακυβερνησία στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σε συνδυασμό με τα προβλήματα που υπάρχουν είτε με αυτά που γεννώνται με το σεισμό είτε με αυτά που με το κουρδικό που παραμένει το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την Τουρκία και η ακυβερνησία θα οδηγήσουν την Τουρκία σε έναν κύκλο, δεν λέω σπυροειδούς, αστάθειας, πολιτικής αστάθειας, εσωστρέφειας. Αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική. Δεύτερο σενάριο. Εκλέγεται ο κ. Δάρογλου, θα δούμε στις 2 του μηνός, 2 Μαρτίου, η αντιπολίτευση πιθανόν να ορίσει τον αντίπαλο του Ερντογάν. Ο Ερντογάν στις 10 Μαρτίου γράφεται ότι θα ε, ορίσει την ημερονομία των εκλογών 14 Μαΐου ή 18 Ιουνίου. Άρα, αν είναι ο κ. Νάργολο, τελικά όπως φημολογείται, εκλέγεται ο κ. Νάργολο και έχουμε και τα έξι κόμματα. Τι θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει δήμοψήφισμα για να αλλάξει το σύνταγμα και να αλλάξει το πολίτευμα, να γίνει ξανά προεδρευόμενη. Θα έχουμε πρόεδρο τον κ. Νάργολο, κατά πάσα πιθανότητα πρωθυπουργό την Αξενέρ. Υπουργικό Συμβούλιο και κατανομή τη εξουσία τη κυβερνητική στα έξι κόμματα. Φυσικά ισόποσα, ανάλογα με τα ποσοστά του. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχά, όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει ένα διάστημα. Αυτό το διάστημα είναι ταυτόσιμο και με το ξύλωμα του καθεστώτος Σερτογάν, του συστήματος Σερτογάν. Αλλά το ξύλωμα δεν θα σταματήσει στην αλλαγή από προεδρική προεδρευ... σε προεδρευόμενη θα συνεχιστεί το ξύλωμα με τη διαδικασία δικαίωσης όσοι μπήκαν φυλακή και όσοι αδικήθηκαν από το σύστημα Ερντογάν, γιουλενιστές και τα λοιπά, στρατηγοί, δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου, εισαγγελείς, πολιτικοί, όσοι μπήκαν φυλακή, όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, όλοι αυτοί θα επιδιώξουν τη δικαίωση. Η δικαίωση για, τους, για τα στελέχη του, Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη και του Κόμματο Εθνικιστική Δράση του κινήματο, Γκρίζου Λίκους και, και τους ανθρώπους του ανθρώπου του Ερντογάν, σημαίνει αντεκδίκηση. Τι σημαίνει αυτό, Βαθύτερη Εσωστρέφεια. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με το ιδεολογικό πλαίσιο των έξι, που είναι και αντιφατικό, είναι και η κεντροαριστερή, υποτίθεται η κεμαλική, ακροδεξιοί, εθνικιστέ. Ε, 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 light Ισλαμιστέ, όλα αυτά λοιπόν, αυτό το συνονθήλευμα των έξι, θα αλλάξει και την εξωτερική πολιτική. Όχι του στόχου, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται και τι προτεραιότητε. Για παράδειγμα, θα αλλάξει την πολιτική στη Συρία. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μια νέα εξωτερική πολιτική. Αυτό που λένε οι άλλοι θα είναι χειρότερο κτλ. Να μην λέμε τέτοια πράγματα τώρα. Περιμένετε. Είπαμε σε ό,τι μα αφορά, δεν θα αλλάξουν πράγματα ε, όσον αφορά του στόχου. Η ραχοκοκαλιά των τουρκικών επιδιώξεων θα παραμείνει. Αλλά θα αλλάξει, είπαμε, η ένταση με την οποία επιδιώκουν. Πότε θα έχουμε κρίση είτε με τον Ερντογάν είτε με του άλλου, κυρίω με τον Ερντογάν, όταν μπουν σε διαδικασία εκμετάλλευσης, ενεργειακά αποθέματα που θα Ή, είτε ερευνών είτε εκμετάλλευση ενεργειακά από θέματα, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα εκεί η Τουρκία έχει τη στρατηγική της θα προσπαθήσει τότε να επέμβει κατά τα άλλα τα υπόλοιπα όλα με την ένταση που τα έβαζε ο Ερδογάν πιστεύω ότι αυτή η ένταση θα πέσει και στη μια περίπτωση με το πρώτο σενάριο και με το δεύτερο σενάριο λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα με τα σχέδια των Αμερικανών για τα ενεργειακά στην Ελλάδα, το οποίο ας το αφήσουμε αύριο να δούμε αν θα βρούμε χρόνο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας έφυγε εδώ. Είχαμε μία αποτυχία στην αποψινή εκπομπή, να το δεχτούμε. δεν τα... Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι μια, ένα καλό βράδυ Κυριακής. Αύριο έχουμε καθαρά Δευτέρα. Να καθαρίσουν οι ψυχές μας, να σας πω και τι γίνεται στο χωριό μας τώρα δεν έχω και χρόνο. Ε, ξέρετε στα παλιά χρόνια τα πορτοκάλια ήταν και δυσέβρετα. Οι γονείς μας έπαιρναν λοιπόν έγκαιρα ε, πορτοκάλια, τα έκρυβαν διότι επειδή ήταν δυσέβρετα τα κυνηγούσαμε αυτό δε που όπου έκρυβε η μάνα κάτι έκρυβε συνήθως το ε, βαζάκι με το γλυκό κουταλιό που είχε για τους ξένους και συνήθως το βρίσκαμε, τρώγαμε κρυφά και όταν ερχόταν ένας ξένος ανακάλυπτε ότι εμάς τους έκρυβε τα πορτοκάλια. Την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, γινόταν στο χωριό μου στη Βέργη Σερών ένα καταπληκτικό έθιμο. Όλοι, άντρες και γυναίκες, έπαιρναν ένα πορτοκάλι αναλόγως και πήγαιναν στους κουμπάρους και στους συγγενείς τους μεγαλύτερους, σε όλους τους συγγενείς. Έκαναν, παρουσιαζόταν στον, σε έναν συγγενή, σε έναν θείο, στον αδελφό του πατέρα, σε κάποιον, γονάδ, έκαναν τρεις, φορέ φορές μετάνια μπροστά τους, έδιναν το πορτοκάλι και ζητούσαν συγχώρεση. Και ο μεγαλύτερο έδινε συγχώρεση. Ξέρετε στα χωριά υπήρχαν εντάσει για τα χωράφια, για είπε για μένα, δεν είπε για μένα. Η καθαρά Δευτέρα ήταν η μέρα που καθάριζαν οι ψυχέ και λυνόταν και σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα στο χωριό. Η Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, η Δευτέρα τη Συγχωρήσεω με ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, καθαρέ ψυχέ λοιπόν για αύριο, καθαρά Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Καληνύχτα.